Αργύριε αρχιμή, πρέπει! Πρέπει να δοκιμάσω αυτό το game! Πρέπει να παίξω αυτό το game! Το έχω ανάγκη! Αργύριε, θέλω τα παιδιά σου. Και εγώ θέλω τα παιδιά μου. Πώς θα το λύσουμε αυτό το ζήτημα? Ελπίζω να είστε έτοιμοι, θαλασσόλοι και μπρος. Άντε ένα κακιά αντιγραφή Black Flag. Μα δεν είναι καν αντιγραφή, είναι λιψό Black Flag. Αυτό το QR code θέλουμε το περάσει τατουάζ. Πάνω από τη βασική σου αρτηρία στο λαιμό σου, ok? Εν συνεχεία, να το σκανάρεις με το QR code scanner. Κατόπιν, να ανοίξεις τη Ubisoft Play εφαρμογή στο κινητό σου. Εκεί θα διαβάσεις τον κώδικα δεντολογίας μας. Play nice. Μη πεις τη λέξη από νη. Μη πεις τη λέξη από τρα. Συμφωνώ. Το γεγονός ότι το game έχει trial 8 ώρων λέει κάτι. 7 από τις 8 ώρες μόνο lore. Το έχω ανάγκη, το έχω ανάγκη. Δεν δίνεται πλέον να ανοίγω video games και να μην δέχομαι άφθονο lore. Και βαρέθηκα, άντε το κάνω κάτι. Έχει character creation. Είδα πως έχει character creation. Αν και αδυνατό να καταλάβω γιατί έχει character creation, μιας και δεν έχει την παραμικρή ιδέα σημασίας στο τέλος της ημέρας, πως μοιάζει ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι το καράβι σου, right? Τώρα ας πούμε τι, ξέρω εγώ, μπορώ να εξετάσω το μπαρμπαδέλι που είναι στο πιδάλιο εκεί πέρα στο καράβι μου, ας πούμε. Aim your weapon. Πάμε ρε διάολε. Video games. Γυναίκα, κλείστο. Είναι τέτοιο η μνηστή του χαρακτήρα μου, την πήρε μαζί στο καράβι. Είναι η κρουαζέρα τους, η τέτοιο. Η κρουαζέρα του Μέλιδος είναι. Θα βαρέσω το κόκκινο σεντούκι. Είναι... Θέλω να πάω για ύπνο. Απίστευτο χουαντρού που λέει η game. Ας τοποθετήσουμε τα κόκκινα κρυφτικά στο πιδάλιό μας. Ναι, ναι. Και τώρα θα πυροβολήσω το κόκκινο TNT σεντούκι από το Crash Bandicoot και θα σκάσει το πλοίο σου. Το πρώτο μας στο καράβι το ονομάζουμε Μπουμπουλίνα. Η κυβέρνηση Σιγκαπούρης μου είπε να... Το ξέρετε αυτό το lore, right? Πως ήταν contractually obligated. Πως είχαν κυβέρνηση Σιγκαπούρης pact να κυκλοφορήσει αυτό το game. Αντί να παίξω βίντεο! Έχω μουδιάσει. Αν μη τι άλλο, αυτό μου επικοινωνεί ότι είναι ένα σύγχρονο βίντεο game αυτό που παίζω αυτή τη στιγμή, έτσι. Ότι έχω μουδιάσει. Κοίταξε, εγγυημένα next gen, έτσι. Παλαιότερα δεν μπορούσε να κάνει επίθεση στις αισθήσεις μου το video game, σωστά. Έπαιζα για αναψυχή παλαιότερα video games. Τώρα παίζω video games για να κάνουν επίθεση στις αισθήσεις μου, στις νευρικές μου απολήξεις, για να κάνουν ζημιά στον εγκέφαλό μου. Να, τώρα αύριο μεθαύριο θα πάω για κεφαλογράφημα μετά από αυτό το campaign. Φαίνεται σαν mobile game, ναι, δεν θα έλεγα ότι απέχει ιδιαίτερα από mobile game. Ποιο είναι το concept τώρα? Μάχο μέχρι τελικής πτώσεως. Μέχρι να χαιρετήσει τον πλάτανο το καίκι μου. Είναι όλος ο γαμημένος ο στόλος των Βρετανών! Ναύαρχε, γάμο το σκατά μου! Είναι όλοι εδώ, ο ναύαρχος, ο αρχινάβαρχος, ο ανθρωποπλοίαρχος, ο βοηθός καπετάνιο είναι όλοι εδώ, είναι όλοι στο κατάστρωμα. Ο IT guy που τρέχει την ιστοσελίδα. Αυτός που τρέχει το δαναό software για την πλοήγηση των πλοίων στα ανοιχτά ύδατα. Είναι όλοι εδώ. Αυτός που είναι δηλωμένος στην εταιρεία μας και το φραγκώνουμε 3.000 το μήνα να δεν καταλαβαίνουμε τι δουλειά κάνει. Είναι και αυτός εδώ. Υπάρχει άνθρωπος που είναι διατεθειμένος στο παίξει αυτό straight up για 8 ώρες. Εντάξει, θα μου πεις, αυτό ήταν το introductory το κομμάτι, ξέρω εγώ. Είναι εδώ. Είναι σαν το pitch, σωστά. Πώς πιτσάρεις μια ιδέα σε κάποιο συνοδοιπόρο σου για να ξεκινήσει κάποιο project μαζί, ξέρω εγώ. Άκουμε, είμαι τόσο τρελομπάσταρδος. Αυτό είναι το pitch του game. Θα παίξεις αυτό, το φαντασμαγωρικό 15 λεπτό, που σκοτώνεις το ίδιο καίκι 28 φορές και θα πεις «Ναι ρε μαλάκα, τώρα είμαι πραγματικά ένας αβορυγίνας». Είμαι αλήθεια. Νιώθω ολίγον τι μια... Ολίγον τι εδώ... Ίσως είναι μια... Είναι μια απόγονος Τετάρτη. Είναι μια απόγονος Τετάρτη νιώθω. Αναγκαστικά την πιο σκουρόχρωμη απόχρωση. Και θέλω στο body type να επιλέξω body type σκορβούτο. Καλά κάθε αυτό, δεν είναι άσημο. Body cosmetics. Άντε να σιάξει το χαρακτήρα μου και να μην το ξαναδώ ποτέ. Θα του βάλω μόλοπες. Οι 7 θάλασσες δεν του έχουν φερθεί όμορφα. Μαύρο μάτι κατράμι. Εδώ, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, ναι, 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 ναι. Αυτό είναι το breed. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος το αύριο. Αυτό το βρίσκω λίγο τι αστείο, θα επιλέξω αυτό. Ωραίος. Τον έκανα σαν τα βασικά δημογραφικά αυτού του game. Είσαι έτοιμος να κυριαρχήσεις σε 7 θάλασσες? Εννοείται πως, γιατί είμαι εδώ άλλωστε. Ο λίγο τι τσόγκι. Σε παρακαλώ. Είμαστε ένα body positivity stream, ok. Δεν είναι τσόγκι, απλά είναι μπουχέσας. Είναι ο ιδεχθής μπουχέσας, εντάξει. Ο μπουχέσας πήγε θάλασσα, δεν το πιστεύω. Να, ένας άνδρας τον οποίο αξίζει να δω στην αδελφή μου. Εν τω μεταξύ, προσπάθησα να κάνω το πιο αστείο character model, right? Έβαλα τα δυνατά μου. Αλλά το game έκανε generate κάτι πιο αστείο μπροστά μου. Τι ο σωμαλός λέγει?
Ψαροκάικο μπρος, εδώ πάμε, μαλάκες. Εδώ πάμε. Real talk. Τι dev hell cycle. Τι κόλαση ανάπτυξης. Συγγνώμη, ας το θέσω διαφορετικά. Υπήρξε έστω ένας, okay, developer στην ομάδα ανάπτυξης αυτού του game που ήθελε όντως να βγει αυτό το game. Μαλάκες, έχω παίξει αρθείο game στο Xiaomi κινητό μου της πρώτης. Ωχ, ο Πόρτος 05. Αυτός είναι παίκτης. Έχει voice chat. Μπορώ να μιλήσω στον Πόρτο. Chat services currently unavailable. Α, έχει πέσει στο Skype. Δεν μπορούμε να... Δεν πιάνει το Starlink πάνω στο καράβι μας. Γαμώ τον Elon Musk. Ώστε γι' αυτό φτιάξαμε το character model. Γι' αυτό το έχω ποιήσει. Για να γυροφέρω στην ακτή. Να κάνω 10 βήματα αριστερά, 10 βήματα δεξιά. Και να πάω στο quest marker. Να πάρω το quest και να ξαναεπιβιβαστώ στο καίκι μου. Ο πρώτος πειρατής με χολυστερίνη. I fought the British fleet and survived. Μην τα κοροϊδεύεις, έχει θυροειδή. Είναι βαρικόκαλος μου. Pirate's Deal, βεβαίως. Εννοείται πως το παίρνω το τέτοιο. Το iconic αυτό quest. Set sail, embark. Αργύρι το αγόρασες. Οργολάβη, τι λες, μαλάκα, είσαι καλά, είσαι με τα καλά σου. Εδώ κανένα game της προκοπής έχω να αγοράσω καιρό τώρα. Θα αγοράσω το Skull and Bone. Εργολάβε, τι λες ρε μαλάκα, σήμερα πήγα να κάνω ψώνια και πήγα στα soon to expire. Πήγα στα προσεχώς λίγουνε για να ψωνίσω. Και θα αγοράσω το Skull and Bones. Εννοείται πως τα αγόρασα. Αγόρασα δύο αντίτυπα. Ένα για μένα και ένα για τον Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, recover to contrabandos, water pirate ship location και δεν πάμε ρε μαλάκα να κάνουμε recover. Άντε να κάνουμε recover explosive firearms και roomy. Αυτό που παίζω τώρα, που στα κρύα του λουτρού, no pun intended, έτσι, με πετά έτσι τα νεκτά και μου λέει πάνε να συλλέξεις 6 ρούμι και 8 εκρηκτικά. Αυτό με προειδεάζει εξαιρετικά. Θέλω να παίξω το game σου. Ρε μαλάκες, τι σκέφτονται καν όταν φτιάχνουν video games πια, αλήθεια. Με ChatGPT τα φτιάχνουν. Ο λίγον τη real. Ενδέχεται να. Να σου πω κάτι. Μη ειρωνικά, αμφιβάλλω πλέον πως δεν. Πως υπάρχει game. Σιγά με κάθονται να γράφουν τα sidequest πλέον. Θα βάζουν εκεί πέρα. ChatGPT, γράψε μου ένα sidequest. Για το μόνιμο ChatGPT game μου. Ποιο τον Μπούτσο κάνει γράφει sidequest πλέον. Ρε, δεν έχει καν animation να πας στο νερό ενός υπηρετής. Μαλάκα, δεν έχει καν animation να επιβιβάζουμε στο γαϊμένο μου το καίκι. Όλο το game αυτό έχει να κάνει στο εγώ σε φάση. Όλο το game αυτό πραγματεύεται, right. Ζει και ένα πριν με τα καίκια το αυτό το game. Κάτσε, μην βρούμε κανένα ύφαλο εδώ πέρα και μας γαμηθεί το ψαροκάικο. Γλιτώνουν λεφτά. Καλά, εννοείται. Εννοώ για minuscule ή για πράγματα τα οποία, ξέρεις, υπό διαφορετικές συνθήκες θα, ξέρεις, επιβραδύνουν πάρα πολύ την ανάπτυξη κάποιου τίτλου, right? Γιατί να μην το επιλύσεις αυτό το θέμα επιστρατεύοντας με AI για σκατοδουλειές, για μερεμέτια, για του προγραμματισμού τα μερεμέτια και να κάνεις double, ρε παιδί μου, ξέρεις, να επεμβαίνεις σαν ο ανθρώπινος παράγοντας εκεί που πρέπει να επέμβεις για να δώσεις χαρακτήρα στο game, ξέρω εγώ, και να βάλεις τον μπομπό του να κάνει να σηκώνει τα τελάρα. Να σηκώνει τα τελάρα με τα αλεύρια. Μαλάκα, Σάκη, τι γραφικάρες είναι αυτές, δεν μπορεί. Το θέμα είναι γιατί και πώς θα το χρησιμοποιείς, όχι άμα. Ναι, αυτό λέω, δηλαδή, ξέρεις, μου βγάζει νόημα να το αξιοποιείς, ας πούμε. Και δεις τέτοιο μέτωπο σε φάση, σαν αυτό που έλεγα τώρα. Για nothing burger, ξέρω εγώ, δουλειές. Που απλά θα καίγανε man hours, ξέρω εγώ, από την ανάπτυξη, δίχως λόγο και αιτία. Θα με δαγκώσει, γαμώ το σταυρό μου. Deliver, τα πήραμε. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσατε, αλλά τα πήραμε. Το βλέπετε το τελάρο εκεί πέρα που επιπλέει. Πήγα πάνω το τελάρο, πάτησα F, δεν έπαιξε sound effect, δεν έπαιξε κάποιο animation. Τα πήρα εδώ. Έγραψε ότι τα πήρα. Και τώρα εγώ και ο Πόρτος 0588 και ο Μποάν Χ θα πάμε πίσω να καταθέσουμε τα αλάφυρα. Θυμάστε τις προάλλες που έπαιζα το Lords of the Fallen και σας έλεγα νιώθω τίγκα floaty, νιώθω σαν να έχω γυρίσει το βράδυ σπίτι μεθυσμένος και να προσπαθώ να ξεκλειδώσω την εξωπορτά μου. Ανακαλώ! Αυτό το game νιώθει πραγματικά έτσι. Force open. What? When salvaging shipwrecks, advance a step by aiming for a colored segment and pressing... What? Τι κάνω ρε μαλάκα. Μαλάκα, κάνω lockpick. Κάνω lockpick τα συντρίμια, το ναυάγιο. Τι κακό όνειρο είναι αυτό, ξυπνήστε με! Άλλος ένας αδελφός που το χάσαμε στο σκορβούντο. Εδώ τι έχουμε, copy-paste. Body stance. Εντάξει, τα αδέλφια βαρέθηκαν. Κατανοώ. Το πιάνω, το ακούω. Εδώ εγώ βαρέθηκα ρε μαλάκα, εσείς τώρα έχετε βαρεθεί. Είμαι νεκρωμένος, έχω ατροφήσει. Shoot cannon, άντε να πυροβολήσω το μαύρο εκεί πέρα στην εισίδα που μου δίνει quest. Μπάου! Τώρα θα πυροβολήσω τα Crash Bandicoot TNT crates. Return to shipwreck. Τι κάνω, μαλακίζομαι, δεν χρειάζεται. Γιατί παίζεις το ίδιο animation, πω Παναγία μου, τι κακέστητο, τι ακαλέστητο πράγμα είναι αυτό. Σκηνικάρα.
Θέλετε να μοιραστώ το John Ubisoft lore? Έφυγε ένα φοβερό βάρος από πάνω μου και τον κοιτάω πίσω στα μάτια του, λέω άρε διάολε, άρε διάολε. Όχι εντάξει, real talk, μαλάκες, ξέρεις, δεν είναι αυτιστική η devs, και όχι μόνο η devs, right, τα, ξέρεις, οποιοσδήποτε ας πούμε είναι εκ των έσω της φάσης, δεν είναι χαζί, κατανοούν σε τι δουλεύουν, δηλαδή τα περισσότερα φιάσκο τύπου games, ξέρω εγώ, ναυάγια. Να είμαστε και θεματικά εντός. Ναυάγια releases. Είναι όσο έχει, γιατί είναι contractual, ξέρεις, obligated να είναι, ρε παιδί μου, όσο έχει, ας πούμε, σε φάση το game. Κανένας dev εκεί πέρα έξω δεν θέλει να βγάλει κακό video game. Οι περισσότεροι απλά θέλουν να είναι, ξέρεις, pay grade to pay grade για να βιοπορίζονται and such. Και αμαλάχοι να βγάλουν και ένα εξαιρετικό video game. Ναι, αλλά δεν το παραδέχονται σε ξένα άτομα. Ναι, ρε μαλάκα, γιατί θα χάσουν, να πούμε, το τέτοιο, το... τη δουλειά τους, ρε μαλάκα, τι εννοείς? Είναι σαν να δουλεύεις εσύ σκλαβενίτη και να έρχονται άτομα σκλαβενίτη, ξέρω εγώ, για να ψωνίσουν, γιατί λες «Μη πάρεις από εδώ, είναι λιγμένα!» Τα λιγμένα δεν σκότωσαν κανέναν. Μαλάκα, έφαγα τις προάλλες, τι έφαγα? Βρήκα κάτι ξεχασμένα. Μια γρανόλα, είχα πάρει μια γρανόλα σε φάση, πήρε κανένα δίμηνο, τρίμηνο σε φάση. Παίζει και παραπάνω καιρό να έχει, και την είχα ξεχάσει σε ένα ντουλάπι, ξέρω εγώ. Και έψαχνα να κάτι να τσιμπήσω έτσι τις προάλλες το βράδυ. Και λέω, τι να τσιμπήσω, μα λέει, ξέρεις, έκανα αυτά τα απεγνωσμένα, τις απεγνωσμένες κινήσεις που ανοίγεις όλα τα ντουλάπια, όλα τα σιρτάρια σου, να πεις, κάτσε, διάολε, μπας και έχω ξεχάσει, μπας και έχω τίποτα χαντακωμένο. Τέλος πάντων, και βρίσκω μαλάκα εκεί πέρα τελειγμένη την γρανόλα και την παίρνω. Δεν την έβαλα καν σε γάλα να μουλιάσει. Παίρνω μαλάκα, βάζω το χέρι μου μέσα και τραβάω ένα ορυκτό έτσι. Τράβηξα μαλάκα ένα λίθο. Έναν ορυκτό λίθο. Το βάζω μέσα στο στόμα μου, το δαγκώσω. Πώς δεν μου φύγαν τρία δόντια, δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς δεν έχασα την πάνω σε ένα από τα δόντια μου. Το είχα βάλει στόχο ζωής, το φάω. Είναι η γρανόλα. Σαν το σίσα είναι. Πάμε ρε Ubisoft Σιγκαπούρη, γάμου τα σκα... Πάμε ρε Ubisoft Βελιγράδι, πάμε ρε Ubisoft Βελιγράδι, Ubisoft Κίεβο! Συγγνώμη, είναι Κίεβο. Κίεβο για εσένα. Είναι όλοι εδώ. Ο Ubisoft Σιγκαπούρη, ο Ubisoft Κίεβο. Ο Ubisoft Γεωργούπολη. Ubisoft Μόσχα έχει. Τώρα με το σχίσμα το μεγάλο δεν νομίζω να έχει. Ο Ubisoft Αριδαία και ο Ubisoft Εύασμος. Ποια αυτή καριόλα μου σπάσει τον μπούτσα μου. Μόλις μου ήρθε email από το eFantasy. Μαλάκες, έχει ψωνίσει ποτέ κανένας από το eFantasy? Πώς μπορώ να λυτρωθώ από το eFantasy? Συνήθιζα να προμηθεύομαι τέτοιο, πώς λέγεται, τα painting stuff, τα χρώματα μου, ωραία, που βάφω τις μινιατούρες μου, insats και εργαλειάκια και τα αντιάφτα από το eFantasy. Αλλά πάει μαλάκα, δεν ξέρω, πάει 1,5 χρόνος. Πες να έχει περάσει 1,5 χρόνος, να πούμε, την τελευταία φορά που τσίπησα κάτι από εκεί πέρα. Και με στέλνει συνέχεια μηνύματα στο Viber. Συνέχεια η μνηστή σου. Ο eFantasy μου έχει σπάσει τα αρχίδια. Πιο πολύ από τη μάνα μου μιλάει το eFantasy. Ultramarines ή Grey Knights. Εγώ είμαι Star Wars Legion type of dude. Δεν με καίνει τόσο πολύ τα Smurfs. Θέλω να σε επιδείξει. Μακάρι να κάνω σεξ με τον eFantasy. Θέλω να κάνω σεξ με τον eFantasy. Πώς μπορώ να κάνω σεξ με τον eFantasy? Μπορεί κάποιος εδώ πέρα να μου εγγυηθεί ότι θα κάνω σεξ με τον eFantasy? Εγώ τα κρατάω αυτά γιατί είναι οι μόνες ειδοποιήσεις που έρχονται. Ζήξω να σου πω την αλήθεια, στις πιο μοναχικές μου ημέρες νιώθω έτσι μια ζεστασιά, ρε παιδί μου, όταν χτυπάει το κινητό μου και βλέπω eFantasy. Καλησπέρα eFantasy fan, γνώριζες πως μόλις κυκλοφόρησε το νέο ΛΟΑΤΚΙ board game? Κάτσε, γιατί είναι τόσο flow του το control? Αυτή τη στιγμή, το game τρέχει με 40 καρέ. Βλέπετε τι γράφει πάνω δεξιά? Nvidia GeForce RTX 370. Αυτή τη στιγμή. Αυτό το έσχος που βλέπω στην οθόνη μου τρέχει με 37 καρέ. Ώστε εδώ έγκυται το πειρατής κομμάτι του game. Μου πειρατεύει τα καρέ. Έχω πέσει θύμα πειρατείας, είναι ο λίγης. 30-70 ήσουν 37 καρέ, δεν βλέπω κάτι λάθος. Αργύρι, με αγαπάς καθόλου ή τζάμπα πίνω? Τζάμπα πίνεις, εντάξει, κανείς δεν πίνει τζάμπα, έτσι. Υπάρχει ένα κόστος. Άλλα bitcoin βγάζει τώρα η GPU σου. Ας εξετάσουμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτή τη στιγμή, okay, έχω μπαρκάρει και έχω αποβεβαστεί, δεν είμαι στο πλοίο μου. Γυροφέρνω, είμαι στην Τορτούγκα, όπως τη λένε. Και έχει εδώ το refinery, έχει εκεί τον blacksmith, τον shipwright, δεν ξέρω τι στο διάλογο, έχει εδώ τον carpenter, okay. Τι είναι δηλαδή αυτό? Αυτό είναι ένα hub. Έχει το cookery, στο οποίο καλείς να κάνεις τι? Να αποβεβαστείς, να γυροφέρεις αμαλάκας, να έρθεις στο μενού
στο μενού που σε αφορά, να πατήσεις F για να κάνεις interact με το μενού που θες και να πατήσεις πράγματα που θα μπορούσες να πατήσεις ως έχει αν πατούσες ένα κουμπί, ξέρω εγώ, και σε φάση από το inventory σου αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διανύω κάποιο είδους το video game δεν σέβεται τον χρόνο μου στιγμή. Ρε μαλάκες, αλήθεια, υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που έχει τόσο, ελεύθερο χρόνο να κάψει? Ωχ, μια αμαζόνα. Ποιος την πουτσα κάνει έχει τόσο ελεύθερο χρόνο να πετάξει τον κάδο? Ποιος? Θέλω να μου το δαχτυλοδείξετε. Θέλω να μάθω ποιος. Άντε να πάω εδώ το mailbox, μπας και μου έχει στείλει mail τέτοιο ο Zenith. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή τώρα. Όλο αυτό εδώ είναι ένα πλασματικό μενού. Έρχεσαι εδώ, μπαρκάρεις για να γυροφέρεις, να περπατήσεις μέχρι την επιλογή που θες να επιλέξεις το μενού. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να ήταν μενού, σε φάση, ξέρω εγώ, έτσι, και να λέει, ξέρω εγώ, cooking, carpenter, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, upgrades του πλοίου, και να κλικάρεις, ας πούμε, πάνω και να κάνεις τι θες να κάνεις. Αλλά όχι, αδελφέ μου. Θα περπατήσεις μέχρι το. το cookery. Μέχρι το insane cookery. Περπάτα, ρε μαλάκα. Κοιτάξτε, γραφικά ρε στους σκλάβους, απίθανο. Α, σωστά. Έχει και το mandated RPG κομμάτι. Γεια σου, πειρατέμπορα! Μερικοί έχουν παίξει 300 ώρες στο Βαλχάλα. Ναι, μωρέ σαλαμάνδρα, αλλά ξέρεις, στο Βαλχάλα να το ακούς, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν είναι τόσο. Αυτό είναι τόσο λυψό, έτσι. Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω σε ποιον απευθύνει. Εντάξει, ωραία. Ας κάνουμε το συνήγορο του διαόλου τώρα, οκ. Okay. Πες ότι ήταν mandated να βγάλουν το game ως έχει. Σε τι minus πόσο βγάζει νόημα να γίνει free to play αυτό? Διότι είναι ένα game που λονσάρε με 8 ώρες trial. Ποιο game σε πρόσφατη μνήμη έχει λονσάρει με 8 ώρες trial? Είναι, ξέρεις, απεγνωσμένο κάλεσμα για βοήθεια. Παίξτε το μπουρδέλο, θα μας κρεμάσουνε. Θα μας κλείσουνε τη Ubisoft Σιγκαπούρη. Build your fleet with the help of Saint Anne's. Τι για πάρει εδώ πέρα το Quest Marger. Όχι, straight up. Αν συνεχίσει να το κάνει live service, να το κάνει support τη Ubisoft, αυτό το game πρέπει να γίνει free to play, right? Να γίνει free to play, να βρει τον νη σκηνό του, το οποίο παρτίζεται μονάχα από ειδικούς υπερήρωες. Από ειδικούς υπερήρωες της Marvel και της DC ενδεχομένως, δεν ξέρω. Που λατρεύουν να παίζουν τέτοιου τύπου video games. Και να παίζουν, ξέρεις, με τα φιλαράκια τους, το αγαπημένο τους free to play game με τα γαραβάγια. Έχει συσπυρώσει όλα τα στούντιό της η Ubisoft. Τα έβαλε σαν τα σμαράγδια πάνω στο Infinity Gauntlet του Thanos. Και είπαν θα φτιάξουμε το απόλυτο game με καραβάγια. Μα το niche player base δεν παίζει εδώ και χρόνια Sea of Thieves. Καλά, ναι, στο τέλος της ημέρας εννοείται. Αν θες να παίξεις game με καράβια, εννοείται πως θα παίξεις Sea of Thieves, ρε. Άντε να πας στο μαραγκό! Όχι μαραγκό, στο τέτοιο, στον ξυλουργό. Πάμε ρε ξυλουργέ μου. Blueprints και materials. Άντε να κραφτάρω το νέο πριόνι. Βεβαίως. Και το. Βεβαίως. Εννοείται. Και την αξίνα, γιατί όχι. Άντε να τα κραφτάρω και να τα δω μονάχα σε PNG και να μην έχουν ποτέ animations. Και να κάνω interact με το εμβληματικό κουμπί F από το καράβι μου. Acquire ακακία. Άντε να πάω να περισυλλέξω τέτοιο. Ματζούνια από ακακία. Ο Μαυρογέννης. Δεν το έκανα ποτέ αυτό. Δεν θα έπαιρνα ποτέ στη διαδικασία να μανατζάρω το sexting από το OnlyFans account μιας καριόλας και να έπαιρνα απολαβές σαν τα βάστης. Α, εδώ τι έγινε. Τι είναι αυτό. Αφετερία. Θα καβλώσω όταν το κάνω απεγκατάσταση. Δεν συνηθίζω να καβλώνω όταν κάνω απεγκατάσταση games, αλλά μερικές φορές αλήθεια καβλώνω. Θα είναι μία τις φορές αυτό. Τσίφο Lumberyard. Interact. Τι θα κάνω. Μια δούμε. Interact. Buy and sell. Α, θα αγοράσω ακακία. Εντάξει λοιπόν, ας αγοράσω. Ας πω κάτι. Αναγούλιασα. Πάρα πολλά πράγματα απλόχερα στα μούτρα μου, έτσι μου τα μέλουσε. Αυτό είναι το λιθαράκι. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι το λιθαράκι, αλλά αυτό είναι το λιθαράκι για μένα. Αναγούλιασα. Αδελφέ μου, εις τον Θεό αναγούλιασα, δεν είμαι καλά. Εν Χριστώ, αδελφέ, δεν νιώθω τόσο καλά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω αρχίσει να ζαλίζω, με έχει πιάσει ένα σύλληγκο. Νιώθω λίγο τι Skull and Bones σήμερα. Κρίς Κόγιας, αδέλφια, τι συνέβη μόλις, δεν καταλαβαίνω. Ήρθε σαν από μηχανής θεός το Hentai Shooter 3D. Για να με κάνει να νιώσω ξανά πραγματικό αγόρι. Λοιπόν, αύριο θα ανοίξω κανονικό stream. Τώρα ας κάνουμε κάποιο, πώς λέγεται, κάποιο χαριτωμένο male to female streamer. Ας τον κάνουμε raid. Και να τον να μπούμε όλοι μαζί μέσα στο chat του και να τον πούμε μπράβο για τη φιλομετάβασή σου. Είμαστε, χαιρόμαστε τόσο πολύ. Η φιλομετάβαση πέτυχε. Έχεις τα tags woman. Αυτό μου αρκεί για να μην σε κάνω raid.